Γεια σας, κύριε Μαρκόπουλε. Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ. Και εμείς, κυρία Φωτίου, καλώς ήρθατε. Καλημέρα. Ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας, κυρία Γιανακοπούλου. Καλώς ήρθατε. Καλημέρα σας. Καταρχάς, κύριε Μαρκόπουλε, αυτή η εικόνα είναι μια ικανοποιητική εικόνα για σας στην παρούσα φάση? Στην παρούσα φάση, το γεγονός ότι η Νέα Δημοκρατία αυξάνει τις δυνάμεις της συγκριτικά με την προηγούμενη δημοσκόπηση δείχνει μια τάση. Προφανώς δεν πρέπει να μας κοιμίζουν οι δημοσκοπήσεις, πρέπει πάντοτε κυβερνητικά να είμαστε σε εγρήγορση, ιδιαίτερα όταν υπάρχουν κρίσιμα κοινωνικά προβλήματα. Θέλω όμως να σημειώσω ένα πάρα πολύ σημαντικό δεδομένο αυτής της μέτρησης. Το 58% των ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ δεν θέλουν προώρες εκλογές. Θα τη δείξουμε. Το 82-81% των ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας δεν θέλουν προώρες εκλογές. Στην γκρίζα ζώνη, μια πιο ουδέτερη ζώνη από τα κομματικά, βλέπουμε αυτό ότι το 35% δεν θέλουν προώρες εκλογές. Άρα έχει αποτύχει η πολιτική του κυρίου Τσίπρα. Ο μόνος που θέλει προώρες εκλογές είναι ένα 82% του ΣΥΡΙΖΑ. Βλέπουμε λοιπόν ότι η κοινωνία είναι πιο μπροστά από το ΣΥΡΙΖΑ. Καταλαβαίνει ότι υπάρχουν κρίσιμα προβλήματα. Θέλει αυτή η κυβέρνηση να τα αντιμετωπίσει. Δεν πιστεύει ότι προώρες εκλογές θα δώσουν λύση. Και υπάρχει μια σαφής πολιτική απομόνωση του Αλέξη Τσίπρα με το αίτημα για προώρες εκλογές. Κοινώς, να το πω πολύ απλά, ο κόσμος κρίνει ότι ο κύριος Τσίπρας είναι, να το πω και λίγο έτσι αν κάνουμε χιούμορ γιατί είμαστε πιο χαλαροί, είναι στον κόσμο του. Ναι. Ο κύριος Τσίπρας ζητάει εκλογές ενώ η κοινωνία δεν τον ακολουθεί και δεν μιλώ, προσοχή, δέστε τα ποσοστά, δεν μιλώ μόνο για τους ψηφοφόρους Νέας Δημοκρατίας. 58% των ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ δεν θέλουν εκλογές. Ναι, 35% βέβαια των ψηφοφόρων της γκρίζας ουδέτερης ζώνης δεν θέλουν. Η αντιπολίτευση όντως ζητά εκλογές και είναι δικαίωμά της να το κάνει. Αν είναι έτσι όμως, γιατί βλέπουμε όλους τους βουλευτές της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας και των άλλων κομμάτων να πηγαίνουν στις περιφέρειές τους και να προετοιμάζονται σαν είναι οι εκλογές αύριο? Σας το έχω ξαναπεί εδώ, αλίμονο σε όσους πιστεύουν ότι σε 4-5 μήνες θα κάνουν όσα δεν έκαναν τα προηγούμενα χρόνια. Όμως οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας με τον Κυριάκο Μητσοτάκη μπροστά ακολουθούν άλλο μοντέλο. Θα βλέπετε ότι εδώ και 3 χρόνια οι περισσότεροι από εμάς τρέχουν καθημερινά. Κάνουν περιοδίες και προσπαθούν να ακούσουν τον κόσμο στη βάση. Προσωπικά σας το έχω πει. Μέχρι και σε λαϊκές αγορές με είχε χλεβάσει, κυρία Θεανοφωτίου. Δεν ξέρω αν έχετε πάει εσείς σε λαϊκές αγορές. Εγώ πηγαίνω. Μέχρι και στη ΔΕΗ θα πάω την άλλη εβδομάδα για να ακούσω προβλήματα. Γιατί οι βουλευτές. Είχε κάνει ένα χιούμορ. Οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας ακολουθούν το αμερικάνικο μοντέλο. Ναι. Επαφή με τον κόσμο συνέχεια, όχι και, μόνο προεκλογικά. Και τότε γιατί ο Πρωθυπουργός. Ο Πρωθυπουργός είναι σε όλη την Ελλάδα, όχι, όλο τον χρόνο. Γιατί συνέχεια. Ο Πρωθυπουργός είπε πως αν κάποιος, εν πάση περιπτώσει, από προφανώς υπουργούς και βουλευτές θέλουν να τρέχουν μόνο για τις εκλογές, πρέπει να το ξέρω. Προφανώς αυτό ήταν ένα μήνυμα. Ο Πρωθυπουργός. Για κάποιους, κύριε Μαρκόπουλε. Ο Πρωθυπουργός στέλνει τα μηνύματα τα οποία δουλειά, πρέπει να στείλει. Ο Πρωθυπουργός όμως, ακόμα και τις τελευταίες ημέρες, ήταν ξεκάθαρος. Έχουμε πολλή δουλειά να κάνουμε. Μάλιστα. Και ο κόσμος, για τα μέτρα που πήραμε, στη μέτρηση τη δική σας, βλέπετε ότι αρχίζει και μας επιβραβεύει. Κατανοεί ποια είναι η πραγματικότητα. Η αλήθεια είναι, κυρία Φωτίου, ότι οι 8,5 μονάδες διαφορά σύμφωνα με αυτή τη δημοσκόπηση, βεβαίως εμείς παρακολουθούμε όλες αυτήν που παρουσιάσαμε χθες εδώ στον Sky, είναι μια σημαντική διαφορά δεδομένων των συνθήκων. Δηλαδή, εδώ έχουμε ζήσει και ζούμε ακόμη μια σειρά από κρίσεις. Και ο ΣΥΡΙΖΑ δεν φαίνεται να κερδίζει από αυτό. Κάτι συμβαίνει. Κυρία Αναστασοπούλου, πιστεύω ότι πολύ σύντομα θα μπει στις κοινωνικές σχολές ως μάθημα η δημοσκοπήση του ΣΥΡΙΖΑ. Διότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει εμφανιστεί σε όλες τις δημοσκοπήσεις διαχρονικά με τεράστιες διαφορές από τη Νέα Δημοκρατία, τις οποίες δεν υφίστανται όταν οι άνθρωποι πηγαίνουν στην κάλπη. Επομένως, άρα ένα δεν θέμα. Είναι πραγματική εικόνα αυτή. Εμείς θεωρούμε λοιπόν ότι θα αποτυπωθεί η πραγματική εικόνα και σύντομα. Γιατί σύντομα? Γιατί η φρενίτιδα του Πρωθυπουργού να εγκαινιάζει σε ένα παραλήρημα πράγματα τα οποία ήδη υφίστανται και τα οποία δεν εφάρμοζε, παραδείγματος χάρη, μιλάω για τη χθεσινή, γιατί θα μπορούσα να αναφερθώ για πάρα πολλές εγκαίνια. Έχει κάνει και 2 φορές εγκαίνια για τον νόμο αναδοχής υιοθεσίας, που είναι ο δικός μας νόμος, ο ίδιος εγκαινιασμένος από το 16. Αλλά αυτό είναι το λιγότερο, από το 19, με συγχωρείτε. Αλλά είναι το λιγότερο αυτό. Χτες εγκαινίασε ένα κουτσουρεμένο πρόγραμμα για τη μαστογραφία. Να θυμίσω όπως θα. Κουτσουρεμένο θα πει, γιατί. Θα πω γιατί κουτσουρεμένο. Γιατί η κυρία Γεννηματά, με 45 βουλεύτριες από όλα τα κόμματα το 16, έφερε το θέμα αυτό με ένα συνολικό
πρόγραμμα για τη μαστογραφία στη Βουλή και πράγματι το 17 εισακούστηκε από την τότε κυβέρνηση, εισακούστηκαν όλα, οι γυναίκες όλων των κομμάτων από την τότε κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και το έγινε ένα πρόγραμμα που ήταν ως εξής. Οι μαστογραφίες, ξέρετε, δεν είναι για τις γυναίκες 50 έως 65. Είναι για τις γυναίκες από 40 και άνω. Πρώτον. Δεύτερον, υπάρχουν γυναίκες με προδιάθεση, ναι, οικογενειακή κτλ. Άρα είναι από 35. Άρα όλο αυτό το πρόγραμμα, χωρίς την Πανοκρουσίες, δεν πήγε ο Τσίπρας να το εγγενιάσει, κακός ίσως, με την κυρία Γεννηματά, ήταν πρωτοβουλία εκείνης, της αημνής του Φόφης. Και έγινε λοιπόν αυτό το πρόγραμμα. Αυτό το πρόγραμμα το αφήσανε και το εγκαταλείψανε. Δωρεάν μαστεογραφία, ναι, ήταν. Εγώ από αλλού ξεκίνησα όμως η συζήτηση. Ρωτάω, εσείς. Δεν θα πάω και εκεί ακριβώς τι θέλετε, κυρία Αναστασοπούλου. Να πούμε λοιπόν. Λέω, ότι εδώ... Εσείς πιστεύετε ότι αν γίνουν εκλογές αυτή την Κυριακή που μας έρχεται, κυρία Φωτίου, πιστεύετε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να τις κερδίσει? Ναι, πιστεύουμε ότι μπορεί να τις κερδίσει. Γιατί το πιστεύουμε αυτό? Θα σας πω. Αυτή τη στιγμή πιστεύουμε ότι όσο γρηγορότερα φύγει ο Μητσοτάκης, τόσο καλύτερα για τον ελληνικό λαό. Γιατί ακριβώς έχουμε τεράστια προβλήματα μεγάλων ανισοτήτων, η φτώχεια έχει εκτοξευθεί, άνθρωποι οι οποίοι παίρνουν μισό μεροκάματο και είναι το 1 τρίτο των εργαζομένων που είναι σε μερική απασχόληση, άνθρωποι που παίρνουν τον κατώτατο μισθό και το οποίο είναι το 1 τρίτο των εργαζομένων, ξανά που λέω, αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι αυτή τη στιγμή έχουν εξοντωθεί, διότι έχει πάει πάνω από 35% τα έξοδα σύντησης σε όλους αυτούς. Καταλαβαίνετε τι μιλάω όταν μιλάω για 700 μεικτά. Μάλιστα. Έτσι. Και αυτή τη στιγμή ο Μητσοτάκης επίσης κόβει με κάθε τρόπο ό,τι επίδομα υπάρχει για τους φτωχούς και για τους αδύναμους, αλλά και για τα μεσαία στρώματα. Μα τα μέτρα σε αυτούς δεν αφορούν, ναι, που έρχονται, ναι, τώρα. Επειδή ακούτε αυτά λοιπόν, να σας πω τρία παραδείγματα. Τα μέτρα για το, ναι, ρεύμα δηλαδή δεν στοχεύουν, ναι, ναι, στο να αναπτυχθούν. Τα μέτρα για το ρεύμα είναι εντελώς λάθος, έτσι για όπως έγιναν. Είναι εντελώς λάθος, γιατί βενζίνη, να πω παράδειγμα, το Fuel Pass δεν δίνεται στους ανάπηρους. Γιατί έκανε λάθος ο Πιερακάκης και ζητάει τα τέλη κυκλοφορίας, ναι, από τους ανάπηρους. Βάλτε μια ανωτελεία για να πάμε και στην κυρία Γιαννακοπούλου. Κάτι σημαντικό, ναι, το ξέρει και η κυρία Γιαννακοπούλου, ότι οι αντικειμενικές αξίες, οι αντικειμενικές αξίες που φέρανε, που κάνανε με τον έμφυα όλο αυτό το μαγείρεμα, ναι, δήθεν ότι θα ωφελιόταν ο ελληνικός λαός, αυτή έμφυα τη στιγμή θα σας πω τι συμβαίνει. Επειδή είναι, είναι κριτήριο για να πάρει το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, το COT. Το COT, για να πάρεις το επίδομα υπερήλικων ασφαλισμένων, για να πάρεις το επίδομα στέγης. Ναι. Αυτό λοιπόν σε όλες τις περιοχές τις λαϊκές, από 80.000 μια περιοχή που είχε ο άνθρωπος μια περιουσία, το σπίτι του δηλαδή που έμενε, με την αντικειμενική αξία σε ένα βράδυ αυξήθηκε λοιπόν, εσείς κατά... Εσείς τώρα έχετε βάλει όλα τα θέματα. Αυτό για... θέλω να πω. Που αυξήσατε όλες τις φορές. Το πολιτικό τουρλού είναι αυτό. Καλά, εμείς θα μας πήγατε στο τουρλού, κυρία Φωτίου. Ωραία, θα πάμε στο τουρλού να μιλήσουμε. Έχετε πάρει τώρα και το κάνετε τουρλού. Στην κυρία Γιαννακοπούλου ο λόγος. Τόσους με χαρακτηρίζει. Σας χαρακτηρίζει, συνεχίστε. Θα πάρετε κι άλλες. Δεν προλάβατε να κάνετε τις μαστογραφίες, γιατί ο Τσίπρας δεν είχε καλό επικοινωνιακό επιτελείο. Κύριε Μαρκόπουλε, παρακαλώ. Κυρία Γιαννακοπούλου. Με ψηφιακό τρόπο θα ενημερώνονται για τις μαστογραφίες τώρα και πάμε να κλέψουμε πολιτικές του Κυριάκου Μητσοτάκη. Αν είναι δυνατόν, πάλι και αυτό δεν το προλάβατε να το κάνετε. Ελάτε τώρα, κύριε Φωτίου. Εντάξει τώρα, κύριε Φωτίου. Όχι όλα μαζί. Λοιπόν, κυρία Γιαννακοπούλου. Πασόκ, στο 14% υπάρχει μία εικόνα, όπως αναλύουμε τις δημοσκοπήσεις, ότι έχετε σταθεροποιηθεί ως κόμμα σε ένα συγκεκριμένο ποσοστό και πολλοί λένε ότι το Πασόκ έπιασε ταβάνι. Μέχρι εκεί είναι το παιχνίδι, στην πραγματικότητα θα είναι για τους δύο. Είναι έτσι? Καθίστε να τα δούμε όλα αυτά, θα τα δούμε στην πορεία μας μέχρι τις εκλογές. Νομίζω το πολύ σημαντικό είναι το γεγονός ότι, όπως φαίνεται, έχουμε διπλασιάσει τα ποσοστά μας σε σχέση φυσικά και με τις δημοσκοπήσεις, αλλά και με το προηγούμενο εκλογικό μας ποσοστό, και είμαστε το μοναδικό κόμμα το οποίο σημειώνει αυτή την αύξηση. Αυτό είναι σημαντικό, μας ικανοποιεί, βεβαίως δεν εφησυχάζουμε. Mm-hmm. Είναι μια πραγματικότητα αυτή. Δηλαδή, βλέπουμε ότι ο κόσμος είναι πλέον αγανακτισμένος, δεν αντέχει άλλο αυτήν
την κατάσταση και η κυβέρνηση. Αυτό δεν προκύπτει πάντως από τη δημοσκόπηση. Εγώ θα σας πω όμως. Και εσείς ότι υπάρχει. Δημοσκοπήσεις. Υπάρχει. Όχι, για εμάς η δημοσκοπήση δεν είναι à la carte, κυρία Αναστασόπουλου. Τις διαβάζουμε πάρα πολύ προσεκτικά. Είναι φωτογραφία της στιγμής. Βλέπουμε ποιες είναι οι τάσεις και δουλεύουμε πάνω σε αυτές. Υπάρχει όμως μια πάρα πολύ μεγάλη λαϊκή δυσαρέσκεια. Και υπάρχει λαϊκή δυσαρέσκεια γιατί η ακρίβεια έχει χτυπήσει κόκκινο πλέον και γιατί η κυβέρνηση φαίνεται να έχει σηκώσει τα χέρια ψηλά. Τα μέτρα έρχονται πάντα με καθυστέρηση. Είναι ημίμετρα, δεν είναι αποτελεσματικά. Και από την άλλη, έχουμε μια αξιωματική αντιπολίτευση η οποία δεν καταθέτει μια αξιόπιστη πρόταση. Άρα, βλέπουμε. Το ίδιο λέτε κόσμο για τα καύσιμα με το ΣΥΡΙΖΑ πάντως. Μείωση των ελληνικών φόρων κατανάλωσης. Εμείς λέμε το αυτονόητο. Ακούστε. Εμείς λέμε το αυτονόητο, κυρία Αναστασόπουλου. Και λέμε αυτό το οποίο γίνεται στη συντριπτική πλειοψηφία των υπόλοιπων ευρωπαϊκών χωρών. Παραδείγματος χάρη στην Ιταλία. Η βενζίνη είναι στο 1,8 αυτή τη στιγμή γιατί υπήρξε μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Ενώ εδώ πέρα είμαστε στο 2,38, οδεύουμε ολοταχώς για 3 ευρώ το λίτρο και η κυβέρνηση δεν κάνει τίποτα. Λέει, πρέπει να κόψω από αλλού. Λέει πρέπει να κόψω από αλλού αν κάνω οριζόντια παρέμβαση. Όχι, δεν είναι έτσι. Γιατί βλέπουμε και διαβάζουμε με βάση όλες τις μετρήσεις ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει πτώση της κατανάλωσης των καυσίμων, άρα μειωμένα έσοδα για το κράτος. Άρα εμείς αυτό το οποίο λέμε είναι ότι εάν μείωνε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης θα έπεφτε η τιμή, άρα θα αυξανόταν η κατανάλωση, ναι. Άρα θα ήταν μία ή άλλη. Αυτό για ποιο λέει λόγο λοιπόν το αρνούνται, τώρα, γιατί μόνο αυτό μπορεί να νιώσει ο Έλληνας πολίτης στην τσέπη του. Αυτό που λέει τώρα η κυρία Γιανακοπούλου μας το είπε ακριβώς έτσι στην εκπομπή το πρωί ο κύριος Κώστας Κυρανάκης. Πάντως να μου επιτρέψετε να κλείσω. Απλά να μου επιτρέψετε να κλείσω μισό λεπτό για τις εκλογές. Στο ΣΥΡΙΖΑ ο κ. Κυρινάκης. Όχι, λέω, γιατί βλέπετε ένα περίεργο πράγμα σήμερα. Επιτρέπετε, απλά για να κλείσω λίγο για το θέμα των εκλογών. Κοιτάξτε, εκλογές καλώς ή κακώς με βάση το ελληνικό πολιτικό σύστημα είναι στο χέρι του κόμματος της κυβέρνησης και του εκάστοτε πρωθυπουργού. Άρα δεν μπορούμε να μπούμε σε αυτήν την λογική. Εμείς βεβαίως πιστεύουμε ότι κάποια στιγμή πρέπει και στην Ελλάδα η κατάσταση να είναι όπως είναι σε όλα τα υπόλοιπα δυτικά κράτη, δηλαδή στο τέλος της τετραετίας θεσμικά, όμως εδώ που έχει φτάσει η κατάσταση. Και έτσι όπως είναι πια τα πράγματα, τελικά όσο νωρίτερα γίνουν, τόσο καλύτερο θα είναι. Θα είμαστε έτοιμοι, απολύτως έτοιμοι για να κάνουμε πολιτική ανατροπή. Κύριε αυτό είναι για μας το μεγάλο ζητούμενο. Πάντως αυτό τώρα, εντάξει, το οικονομικό επιτελείο που κρατάει το λογαριασμό ξέρει πολύ καλύτερα, υποψιάζομαι, αλλά ως αντίληψη αυτό ότι δηλαδή θα μπορούσαν, επειδή έχουμε μειωμένα έσοδα, αυτό θα μπορούσε να διορθωθεί με τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, το ακούμε. Πόσο θα κοστολογηθεί? Γιατί το να λέμε είναι εύκολο. Περιμένω και απαιτώ πλέον κι εγώ ως πολίτης, όποιος καταθέτει μία πρόταση να μου την κοστολογεί. Ο κύριος Κυριακάκης δεν έχει πει 800 εκατομμύρια έως ένα δι. Εγώ το λέω. Έχω πολύ πιο δυνατή φωνή, μπορώ να σας διακόψω πολύ. Μην το κάνετε. Δεν θα το κάνω αν δεν διακοπώ. Εγώ λοιπόν θα πω το εξής. Ρωτώ πάρα πολλούς συναδέλφους που προτείνουν πράγματα. Κάτι πολύ απλό. Μπορούν να μας πούν πόσο είναι τα προϋπολογισμένα έσοδα του 2022 από τον ειδικό φόρο στα καύσιμα και το ΦΠΑ στα καύσιμα? Κύριε Μαρκόπουλε, τα ίδια λέγατε και για την αύξηση του κατώτατου μισθού. Ούτε καν το νούμερο δεν ξέρουν. Μας κατηγορούσατε για λαϊκιστές και τελικά το κάνατε. Δεν σας διέκοψα. Ούτε καν το νούμερο των προϋπολογισμένων εσόδων δεν ξέρουν ποιο είναι. Και την ίδια στιγμή προτείνουν πολιτικές. Και θα σας το ξαναπώ, το να τα δώσουμε σήμερα τον Ιούνιο, να χαρούμε και να έρχεστε εδώ και να μου λέτε κύριε Μαρκόπουλε τι καταπληκτική πολιτική κάνατε. Και το Δεκέμβρη να έρθουμε να σας τα πάρουμε με φόρους διπλούς και τρίδιπλους και αυτό είναι η επιτομή του λαϊκισμού. Και κάτι τελευταίο, μια και είδα μια σύμπνοια, τουλάχιστον στην καθημερινότητα, γιατί υπάρχουν διαφορές μεταξύ ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ. Ακούω για ένα μέτωπο προοδευτικής διακυβέρνησης που εισηγείται ο κύριος Τσίπρας με το ΠΑΣΟΚ, την ίδια στιγμή που πριν από λίγες ημέρες αντάλλασαν τα δύο κόμματα σκληρές ανακοινώσεις για το ΠΑΣΟΚ. Για την Οβάρτης και που ο ΣΥΡΙΖΑ κατήγγειλε το Λοβέρδο. Αυτοί θα μας κυβερνήσουν. Αυτός θα είναι ο συνασπισμός που θα μας κυβερνήσει. Αυτός θα είναι, για να ολοκληρώσω, ο συνασπισμός και το προοδευτικό μέτωπο. Είναι η κυρία Φωτίου εν μέσω διασταυρούμενων υπηρών, παρακαλώ. Αυτή είναι η στρατηγική του προοδευτικού μετώπου. Μία κουβέντα από την κυρία Φωτίου. Αυτοί δεν μπορούν μεταξύ τους ούτε καλημέρα να
που είναι αυτοί, θα κυβερνήσουν τη χώρα. Θα κάνουν εκείνοι, κύριε Μαρκόπουλε. Όχι, λέω, γιατί κάποιοι λένε, οραματίζονται, λέει, προοδευτικό μέτωπο κατά τη νεοφιλελεύθερη υποτίθεται το κυβέρνηση του Μητσοτάκη. Μπορεί να μιλάει μόνο το Πασό. Να πούνε. Ο ένα καταγγέλνει τον άλλο. Ο τόπο θα μπει σε περιπέτειε με αυτού εδώ. Αυτοί ούτε καλημέρα δεν λένε μεταξύ του και λέει ο ΣΥΡΙΖΑ θα συγκυβερνήσουν σε προοδευτικό μέτωπο κατά τη Νέα Δημοκρατία. Και του καταγγέλνει για την οβάρ τη. Τι θα γίνει τώρα, θα πούμε κι εμεί τίποτα ή κυρία θα το πάρετε όλη την ώρα. Κύριε Μαρκόπουλε, έχει δυνατή φωνή, αυτό είναι αλήθεια. Δεν δικαιούστε να ομιλείτε για οικονομικά. Αν θέλουμε γυναίκες έχουμε πιο δυνατή φωνή, κυρία Αναστασόπουλου, αλλά σεβόμαστε. Δεν δικαιούστε. Δεν σκοπεύω να κάνω αυτή τη δουλειά με τον Μαρκόπουλο, γιατί δεν έχει νόημα. Δεν είμαι και αυτού του ύφους. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει. Είστε καλή στα γεμιστά, δεν είστε καλή στο διάλογο. Ελάτε τώρα, κύριε Μαρκόπουλε. Λοιπόν, πιστεύω λοιπόν ότι δεν δικαιούνται οι άνθρωποι που είχαν ρίξει έξω τη χώρα με τεράστια ελλείμματα να μιλάνε σε εμάς για το αν υπολογίζουμε και ξέρουμε τα χρήματα του κράτους και πώς πρέπει να διατεθούν. Και εσείς μας δείξατε εμείς το αφήσαμε, κεφάλι φόρους. Κάνετε μεγάλο λάθος. Εμείς σας αφήσαμε 37 δις μαξιλάρι. Εμείς σας αφήσαμε εκτός. Έπαθε, κύριε Φωτή. Αφήστε τη μεσαία τάξη προς στιγμή. Γιατί θα, η μεσαία τάξη σήμερα βογκάει. Η μεσαία τάξη ξέρει σήμερα ποιος την έχει βλάψει, όπως την είχαν βλάψει και τότε. Όταν 800.000 άνθρωποι από τη μεσαία τάξη είχαν μεταχωμίσει στα φτωχά στρώματα το 2015. Τσακαλώτο ρωτήστε, αφού είπατε με πλάνο την καταστρέψατε. Ο Τσακαλώτος τι έλεγε, ο Τσακαλώτος τα έλεγε ότι την καταστρέψατε. Πάμε τώρα να δούμε. Σχέδιο τη μεσαία ένα δις λοιπόν στοιχίζει η ιστορία του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Ένα το κρατούμενο. 1,5 δις ήταν τα υπερκέρδη από πέρυσι τον Ιούλιο μέχρι εφέτος, τα οποία δεν τα αγγίζουν και δεν βάζουν παρόλο που το είπανε. Το αγγίζουν, λένε, ναι, ναι, στην κυβέρνηση, θα, κύριε Φωτίου. Σήμερα, λοιπόν, ως λαγός βγήκε ο κύριος Κυρανάκης να πει αυτό που λέμε εδώ και τόσο καιρό, ένα χρόνο. Ένα χρόνο. Έχουν γονατίσει τα νοικοκυριά. Κλείνουμε. Είναι τα πρώτα νοικοκυριά σε όλη την Ευρώπη. Λοιπόν, ναι. Είναι τα μόνα νοικοκυριά που σε όλη την Ευρώπη. Ένα στα δύο τελειώνει ο μισθός του στις δύο εβδομάδες. Εκεί μας κατάφερε. Έχουμε φοβερή πίεση από το κοντρόλ. Είναι αμήλικτο να ξέρετε το κοντρόλ. Πέντε δευτερόλεπτα. Έχουμε έναν πληθωρισμό που τρέχει στο 11,3% με ό,τι αυτό σημαίνει ως καταστροφή κυριολεκτική για τα ελληνικά νοικοκυριά και για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Και δεν έχει ξεκινήσει τώρα. Έχει ξεκινήσει από το τέλος του προηγούμενου καλοκαιριού. Από το φθινόπωρο λέγαμε στην κυβέρνηση πάρτε μέτρα ολοκληρωμένα και ολιστικά. Πραγματικά ολιστικά. Όχι το επικοινωνιακό ολιστικό του κ. Μητσοτάκη και η κυβέρνηση κόφευε και ερχόταν κατόπιν εορτής. Μας κατηγορούσατε, κύριε Μαρκόπουλε, για λαϊκιστές. Όμως θα σας υπενθυμίσω ότι κατόπιν εορτής ερχόσασταν και παίρνατε τα μέτρα που σας λέγαμε εμείς. Χωρίς ουσιαστικά να μπορούν να έχουν την ίδια αποτελεσματικότητα για τον κατώτατο μισθό, τι λέγατε. Μας λέγατε λαϊκιστές και αναγκαστικά. Δεν ξυπνάμε και κοιμόμαστε με το τι θα πει το Πασόκ. Κάνατε μετά από μήνες. Άρα λοιπόν. Ο Μητσοτάκης κάθε μέρα λέει τι είπε το Πασόκ να το εφαρμόσουμε. Δεν έχει άλλη δουλειά. Το τι σας λέει η αντιπολίτευση λοιπόν, και τι σας λέμε εμείς, γιατί ο ελληνικός λαός δεν αντέχει άλλο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.